Διότι όταν ακούω από κυβερνητικά στελέχη ή συμπαθούντες δορυφόρους ότι έχουμε έκτακτες περιπτώσεις, οπότε το κοινοβούλιο πρέπει να δουλεύει κατά το δοκούν. Τον κύριο Κύρσο είπατε δορυφόρο. Εσείς το είπατε. Κύριε ότι έχουμε έκτακτες περιπτώσεις, οπότε έτσι θα πρέπει να δουλεύει το κοινοβούλιο. Μα μιλάμε για αυτό το θέμα. Η κυρία Άλσα. Εγώ είμαι βουλευτής. Μα τι είναι αυτά που λέτε. Συνεχίζω. Δημοκρατορία την ξέρει αυτό. Ναι, αυτό ακριβώς. Όταν έχουμε λοιπόν μια δημοκρατία όπου λειτουργεί πρώτα με ένα πρωθυπουργό που δεν πηγαίνει ποτέ στο κοινοβούλιο. Όταν έχω απαγόρευση των διαδηλώσεων αύριο. Όταν κλείνεται πάντα το μετρό όταν γίνονται διαδηλώσεις στην πόλη. Πού το έχετε ξανακούσει αυτό. Εχθές πάντως δεν έκλεισε το μετρό. Δεν έκλεισε. Εντάξει, δεν έκλεισε χθες, έκλεισε προχθές. Δεν καταλαβαίνω. Δεν έκλεισε και δεν μαζεύτηκε ο κόσμος. Αφού βουλεύει, αποτρέπουμε να έρθει. Δεν είμαι άνθρωπος του συγκεντρώσεων. Ελάτε, κύριε Αρβανίδη. Παρατηρώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Όταν λοιπόν η χώρα κυβερνάται με προεδρικά διατάγματα, όταν η χώρα κυβερνάται με πολυνομοσχέδια, όλα μαζί, όταν η ζωή των ανθρώπων, η δικιά μου ζωή, η δικιά σας ζωή, σε ένα πολυνομοσχέδιο κρίνεται χωρίς να γίνει η απόλυτη συζήτηση στη Βουλή. Αυτό το απλό πράγμα του Κοινοβουλίου δεν είναι ζήτημα δημοκρατίας. Ποια ανάπτυξη μιλάμε, για να το κάνω. Την ανάπτυξη είναι η ίδια η ανάπτυξη του βιομηχανού και η ίδια η ανάπτυξη που επιζητάει ο εργάτης. Είναι η ίδια η ανάπτυξη που ζητάει ο άνεργος. Αυτός που έχει δύο παιδιά και δεν ξέρει πώς θα τα θρέψει, έχει τους ίδιους στόχους. Το πολυνομοσχέδιο ήταν απόλυτα ταξικό. Και αυτός ο νόμος ήταν απόλυτα ταξικός. Και όπως απόλυτα ταξικό. Και η κυβέρνηση αυτή είναι απόλυτα ταξική κυβέρνηση. Εδώ λοιπόν καλούνται δημοσιογράφοι, ακούστε, δημοσιογράφοι να πάρουν θέση στα γεγονότα και να μην κρύβονται πίσω και να λένε τις καθαρίστριες πώς τις είπανε ψυχασθενείς επειδή απεργούσαν. Αυτός είναι ο ρόλος των μίντια. Οπτική των πραγμάτων ναι, αλλά στην ιστορία αυτή της στράτευσης και συγκεκριμένης πολιτικής με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και κλείνω, κλείσιμο της ΕΡΤ. Τα ξεχάσατε. Τα ξεχάσατε κυρία Αλσάλεχ. Παρακαλώ, κύριε Αρβανίτη. Τα ξεχάσατε. Μα συμμετέχετε σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχετε καταλάβει. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι μια κέντρο-δεξιά κυβέρνηση. Είναι μια ακροδεξιά κυβέρνηση. Είναι εύκολο ο ρόλο. Είναι μια ακροδεξιά κυβέρνηση. Είναι εύκολο ο ρόλο. Ο ρόλο μου εμένα. Τον ζηλεύω, αλλά έχω συνείδηση και δεν μπορώ να τον ακολουθήσω. Και από τη στάση μου. Και από τη στάση μου στα πράγματα. Αυτά περιμένω να σα πω. Κόψατε τι επικουρικέ συντάξει. Κόψατε τι συντάξει. Κόψατε τη μετενέργεια. Κόψα τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Οι ναυτεργάτες απεργούν. Οι ναυτεργάτες απεργούν. Γιατί είναι απλήρωτοι και δεν έχουν το δικαίωμα της απεργίας. Για ποια δημοκρατία μιλάμε, Νικό? Για ποια δημοκρατία μιλάμε? Ο κύριος Βανίτη, κύριε Αρβανίτη, θέλετε να μου περιγράψετε λίγο σε ποια κατάσταση είμαστε, τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Στο κόμμα. Όχι, εσείς, όχι. Στο κόμμα. Δεν είναι δυνατόν να το πω αυτό. Εγώ ρεπόρτερ είμαι, ρεπόρτερ είμαι και τη δουλειά μου έκανα. Όχι, ότι είστε ρεπόρτερ δεν σημαίνει ότι είστε έξω, απ' έξω. Υπήρχαν πάρα πολύ καλύτερε λύσει από αυτό. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Θα συμφωνήσω μαζί. Αν δεν ξέρετε, ελάτε να ρωτήσετε. Εσά παρακαλώ πολύ, μην. Υπήρχαν πολύ καλύτερε λύσει από αυτέ που κάνατε. Μισό λεπτό.